Έλα, τον κάτι να τα πει. Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Αντώνη. Θέλω να, και εγώ προσωπικά να σε ευχαριστήσω και εσένα και τους συναδέλφους σου και τους φίλους σου, έτσι, που ήρθατε εδώ και μας κάνατε τη μεγάλη τιμή που μας τραγουδήσατε εδώ. Και να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί δεν φοβηθήκατε μήπως κολλήσετε τον ιό του Voice. Οπότε σας βλέπω μια χαρά είστε. Δόξα τω Θεώ, δεν έχετε πάθει τίποτα. Έχουμε περάσει πολλά στη ζωή μας. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό, επειδή κάποιοι άλλοι φοβούνται και... Έχει ανοσία, έχει ανοσία. Για όχι, γι' αυτό, σε αυτό... Έκανε εμβόλια πριν έρθει. Έτσι, ήταν τέτοιο. Οπότε βλέπεις ότι εδώ πέρα είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, με πολύ καλούς μουσικούς. Είδα πλουραλισμό, ήταν ανοιχτό πράγμα. Και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα... Επειδή, όπως είπε η Δέσποινα, το προηγούμενο τραγούδι είναι αγαπημένο της ΑΕΚ, εγώ θα ήθελα να πω ότι το δεδομένο τραγούδι πρέπει να είναι το τραγούδι για την Ελλάδα μας, γιατί αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που περνάμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Έτσι να το πούμε, ότι μόνοι δεν πρέπει να την αφήσουμε αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Και πραγματικά με εμπνέεις πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που υπάρχεις μέσα στη μουσική. Ευχαριστώ. Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Αντώνη, ο άνθρωπος δεν είναι κομπλεξικός. Εντάξει, όχι, δεν έγινε αποδέξιμο σε κανέναν. Γι' αυτό έχει διαγράψει μια απορία. Να σου πω, αυτό λοιπόν είδαμε και την αλήθεια που έχει ο Νίκος και ο Λάκης ο Παπαδόπουλος και πόσο πολύ έτσι αγκαλιάζουν αυτά τα παιδιά που δεν θέλανε τίποτα. Μια τέτοια στιγμή θέλανε. Ακριβώς. Και όπως κατάλαβε και ο Νίκος, είδε ένα παιδί που τον κοίταζε στα μάτια και έτσι πόσο πολύ. Μίλησα με τον Νίκο λοιπόν και μου είπε αυτό ακριβώς, το ότι χαίρομαι γιατί πρόκειται για ένα μουσικό σοου που έχει όλα τα είδη της μουσικής μέσα. Έτσι. Μια μουσική συντροφιά, να το πούμε. Είναι μια μουσική συντροφιά. Είναι ό,τι είναι μια συντροφιά στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μονοδιάστατο. Μας βλέπει, μας βλέπει ο κόσμος και περνάει 4 ώρες πραγματικά με μουσική πραγματική όμορφη, καλές φωνές και. Αξιοπρέπεια πάνω Αντώνη, απ' όλα. Αντώνη, η αγάπη του κόσμου σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα που για δεύτερη χρονιά, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλη στήριξη, πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης, βλέπει φανατικά αυτό το σοου, τα αποδεικνύει όλα. Ακόμα και αυτοί που βγαίνουν και κατακρίνουν το σοου αυτό, ξέρεις, παίρνουν λίγη από τη λάμψη ιδανικά βρίζοντας το σοου αυτό. Απλά, δεν υπάρχει λόγο, όλες απλά επειδή Γιώργο μου, οι στιγμές που περνάμε αυτή όλες οι απόψεις χρειάζονται πάντα. Επειδή αυτή τη στιγμή που περνάμε σαν χώρα, οι στιγμές που περνάμε είναι πάρα πολύ στιγματικές και ιδιαίτερες. Εμείς εδώ ψυχαγωγία κάνουμε. Αλλά πού συμβαίνουν αυτά που λέτε όλα, ειλικρινά. Το πρωινό το αντένα που δεν βλέπεις, ρε Μιχάλη. Δεν ξυπνάει. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, επειδή αύριο το πρωινό βγαίνει λοιπόν, από την Κυλλήνη και πρέπει να φύγω να πάω στην Κυλλήνη μετά το τέλος, πάμε λίγο πιο γρήγορα να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Στη Μυτιλίνη. Στην Κυλλήνη. Κυλλήνη. Στη Μυτιλίνη. Να είσαι καλεσμένος να κάνεις κανένα μπάνιο. Λοιπόν, πάμε. Στη Μυτιλίνη να πάμε. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Έχεις πάρει το φάκελο. Ναι, θα το βρω. Κάπου κάτω από την κουζίνα. Πού τον έχεις κρυμμένο το φάκελο και τρελαίνεις τον Μιχάλη. Ωραία. Ήρθε η ώρα, δε σημαίνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το ξαναπώ γρήγορα να δώσει τους 100 σου βαθμούς στα δύο παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Το 50-50 απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα ή θα δώσεις προβάδισμα ή θα δώσεις σχεδόν ισοπαλία όπως έδωσε ο Μιχάλης. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία.